Άσου όπλο! Ναι! Να μ' αφήσει! Υγατό! Εντάξει, να μ' αφήσει! Να μ' αφήσει! Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8:30 το βράδυ. Το μινιμάρκετ που διατηρεί έναν σύρος στη διασταύρωση των οδών Μιλωνογιάννη και εφέδρων πολεμιστών στα Χανιά μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ένα σωματώδης άνδρας εισβάλλει στο μινιμάρκετ και άρχιζει να χτυπά με ένα ξύλινο στυλιάρι το σύρο ιδιοκτήτη του και τους δυο γιους του που σπέβδουν να υπερασπιστούν τον πατέρα τους. Οι εικόνες που κατέγραψε ερασιτεχνικό βίντεο είναι αποκαλυπτικές. Κάλεσε αστυνομία, Βασίλ! Οι Σύροι προσπαθούν να αφοπλίσουν τον άντρα. Εκείνος αντιστέκεται και βγάζει όπλο. Κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα ακούγονται δύο πυροβολισμοί. Και η τραγική έκκληση ενός από τα θύματα να σταματήσει εκεί το κακό. Άσου όπλο! Στη συνέχεια ο δράστης βγαίνει ατάραχος από το μαγαζί, χωρίς καν να προσπαθήσει να τρέξει ή να κρυφτεί. Πηγαίνει στη μοτοσικλέτα όπου τον περίμενε ένας ακόμα άνδρας και μαζί φεύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης του μινιμάρκετ, όλα ξεκίνησαν επειδή ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει βερεσέ πράγματα στο φερόμενο ως δράστη. Έθελε μια κάρτα με μονάδες ίντερνετ και τέτοια να γεμίσει και το λέω χρωστάς 8 ευρώ από την προηγούμενη φορά και αυτό δεν είναι εντάξει και δεν μπορώ να σε δώσω χωρίς να με πληρώσει. Όχι, λέει, θα πάρω κάρτα, δεν πληρώσω τα παλιά, θα πληρώσω αυτό, το παρόν τώρα. Όχι, του λέω δεν δίνω. Και βγήκε έξω και με έβριζε και μου λέει θα σε φτιάξω. Εγώ δεν το πήρα στα σοβαρά. Τι να μου φτιάξει, δηλαδή, δεν θέλω να σε δώσω. Τι, δικαιωμά μου είναι. Εκείνος αρχικά έφυγε απειλώντας τον ιδιοκτήτη του μινιμάρκετ για να επιστρέψει λίγο αργότερα και να σκορπίσει το φόβο και τον πανικό. Μια στελιάρια χοντρά. Και πήγανε μέσα εδώ. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, μάφια ή άνθρωπος. Με χτύπησε εδώ πέρα και πήγε ο γιος μου, τον έσπρωξε προς τα εκεί και έπεσε κάτω, ήρθε ο φίλος του, τον παρέα του και χτύπησε το γιος μου 3 φορές εδώ στο κεφάλι πάνω. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης και ο ένας γιος του, ενώ ο έτερος γιος παραμένει στο νοσοκομείο Χανίων όπου διακομίστηκαν και οι 3 με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αφού από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι. Έχει 50 άτομα μέσα ήταν στο μαγαζί. Άστο να φύγει γιατί το πεστόλι θα πεθάνε ένας. Άστο να φύγανε, δεν θέλουμε τίποτα, πάρουν τηλέφωνο του αστυνομία. Ο φερόμενος ως δράστης που έως και αυτή την ώρα διαφεύγει της σύλληψης. Φέρεται να είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές με την ταυτότητά του συνεπώς να είναι γνωστή. Όσο ζω στην Ελλάδα 23 χρόνια έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη ότι αυτοί πρέπει να προστατεύουν τα Χανιά πριν προστατεύουν εμένα.